Ο Ανθός μαράθηκε κάπου στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και έμεινε το φουγάρο άκαπνο να δεσπόζει στην είσοδο του ναυπλίου. Το εργοστάσιο κονσερβοποίησης αργοπέθαινε επί δεκαετίες. Ώσπου στο τέλος του Οκτώβρη το παλιό εργοστάσιο ξαναζωντάνεψε. Αυτός ο χώρος υπήρξε ένα εργοστάσιο συσκευασίας ντοματιών, κονσέρβες από ντομάτες. Λειτουργήσε στο πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα. Σταμάτησε την παραγωγή και τη λειτουργία του στη δεκαετία του 50. Κατέβηκαν από την Αθήνα πολλοί, μα ήταν εκεί και όλο το ναύπλιο. Άλλοι από περιέργεια, τι άραγες να έγινε στο παλιό εργοστάσιο, και άλλοι γιατί γνώριζαν την αιμονή της Φλωρίκας Κυριακοπούλου να δώσει και πάλι ζωή στο πέτρινο εργοστάσιο. Η αποστολή του φουγάρου είναι να συγκινεί, να ερεθίζει, να εμπνέει και να κινητοποιεί τις πνευματικές και δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας και των ατόμων που έρχονται σε επαφή μαζί του. Και το όνομα αυτού, Φουγάρο. Ένα συγκρότημα τριών πέτρινων κτηρίων συνολικού εμβαδού 2.400 τετραγωνικών μέτρων σε οικόπεδο 5,5 στρεμάτων, στην άκρη του οποίου στέκεται αγέροχο το βιομηχανικό φουγάρο ύψους 36 μέτρων. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα. Φτιάξαμε έναν χώρο ζωής, τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοδοξία μας, ότι θα γίνει χώρο ζωής και θα γίνει αγαπημένο στέκι για μικρούς και μεγάλους, καταρχήν ανθρώπους της Αργολίδας, αλλά και επίσης όλων των επισκεπτών του ναυπλίου, που είναι αγαπημένος τόπος επίσκεψης, καταρχήν για τους Αθηναίους, αλλά και για πολλούς άλλους, Έλληνες και ξένους. Τόπος δημιουργίας και έκφρασης που περιλαμβάνει βιβλιοθήκη για μικρούς και μεγάλους. Προσβάσιμη για όλους τους επισκέπτες του χώρου η βιβλιοθήκη. Ναι, βέβαια. Είναι για όλους τους επισκέπτες. Εννοείται είναι μηδενιστική, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Θα υπάρχουν και υπολογιστές για τους χρήστες και θα γίνονται και διάφορα εργαστήρια όσον αφορά τη βιβλιοθήκη. Θα είναι πολύ όμορφο. Το καλοκαίρι στη σκιά του Φουγάρου θα στηθεί η οθόνη του θερινού σινεμά. Από όπου και αν ξεκινήσει, ο επισκέπτης τη βόλτα στους χώρους του Φουγάρου εισπράττει το πάθος της ιδιοκτήτριας του χώρου για τη μετατροπή του σε χώρο ζωής και αγαπημένο στέκι που θα συνδράμει ουσιαστικά στο πολιτιστικό γίγνεσθε της αργολικής γης. Εμείς ελπίζουμε ότι το Φουγάρο θα δώσει και μία πλατφόρμα προβολής και για τους Έλληνες της ποιότητας της καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και στη συνέχεια θα κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους προβάλλουμε και στο εξωτερικό μέσα από επαφές που έχουμε με αντίστοιχα ιδρύματα και χώρους του εξωτερικού. Έργο ζωής είναι το Φουγάρο. Η ανάπλασή του, που ξεκίνησε το 2002, έγινε από μια μεγάλη ομάδα Ελλήνων αρχιτεκτών, μελετητών και κατασκευαστών, οι οποίοι εφαρμόζουν πρωτοποριακές τεχνικές εκμεταλλευόμενοι και τη γεωθερμική ενέργεια για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του συγκροτήματος. Όταν λέω ότι αυτό είναι πρωτίστως χώρος ζωής και όχι χώρος τέχνης, θέλω να διευκρινίσω κάτι γύρω από αυτό. Η τέχνη υπάρχει παντού, εδώ πέρα μέσα. Και υπάρχει παντού, διότι εγώ την αγαπώ πολύ. Στα επίσημα εγγένεια του Φουγάρου στήθηκε ένα ολοήμερο λαϊκό πανηγύρι με ζωντανή μουσική από τον Μπάμπι Τσέρτο. Και οι μεγάλοι φεύγοντας, όταν πια σκοτίνιασε, σήκωσαν το κεφάλι για να δουν το Φουγάρο φωτισμένο κόκκινο να καπνίζει και πάλι με φόντο τον μολυβί ουρανό.